Πριν από λίγο ζήτησε να κάνει και στο θέμα και ο γνωστός συνθέτης ο Μίκης Θοδωράκης. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το σπίτι του στην Ακρόπολη και θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Θοδωράκη. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από αρκετό καιρό και ελπίζω να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτό το δελτίο μας. Είναι φανερό ότι η συνέντευξη αυτή σας ενόχλησε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε επειδή η γυναίκα αυτή φιλοξενείται στη χώρα μας, σας ενόχλησε το ότι δεν προσκόμισε στοιχεία, σας ενόχλησαν οι καταγγελίες της, τι? Πρέπει να πω ότι όχι απλώς ενοχλήθηκα, αλλά ως Έλληνας κεραυνοβολήθηκα. Τώρα προηγουμένως άκουσα τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του Δίκη και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και σκέφτομαι ότι η παρέμβαση που έκανα πριν μισή ώρα σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια ήταν ορθή. Τι με ενόχλησε, τι με εξόργησε. Πρώτα απ' όλα η κυρία αυτή δεν είχε ένα λόγο ευχαριστίας σε μια κυβέρνηση, σε ένα λαό ο οποίος τελικά την έσωσε. Ένα ευχαριστώ. Άρα έχει το έγκλημα της αχαρίσιας. Μιλάτε για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να έρθουν. Βεβαίως. Για να έρθουν από το Ναϊρόμπι. Βεβαίως. Το δεύτερο, το χειρότερο. Είναι δυνατόν, χωρίς κανένα στοιχείο, να καταγγέλλεται μπροστά στη διεθνή κοινή γνώμη η ελληνική κυβέρνηση ότι πήρε μέρος σε μια διεθνή συνωμοσία? Ποιος Έλληνας πιστεύει ότι ένας Έλληνας, οποιοδήποτε Έλληνας υπουργός των εξωτερικών, οποιοδήποτε του κομματικού χρώματος, σαν ένας χυδαίος πράκτορας, επήγε στην Γένεια για να συνωμοτήσει χέρι με χέρι με τη Μοσάντ, με τη CIA, με τη MIT, για να παραδώσουν τον Λουτσαλάν στους Τούρκους? Ποιος το πιστεύει αυτό? Είναι μια συκοφαντία που εγώ την αισθάνθηκα στο μαγουλό μου σαν Έλληνας και απορώ πώς η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Δίκη, όλοι οι Έλληνες δεν το αισθάνθηκαν κι αυτοί. Ας βγουν να πούνε, πιστεύουν ότι ο Πάγκαλος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, είναι πράκτορας, είναι ένας χυδαίος πράκτορας που συνεργάζονται με τους χειρότερους εχθρούς ακόμα και του ελληνικού λαού. Ακόμα, είναι δυνατόν μέσα από το ελληνικό έδαφος μια κυρία να υποστηρίζει ότι αυτή εκφράζει την ελληνική κοινή γνώμη, τον ελληνικό λαό, και ότι ο ελληνικός λαός έχει απορρίψει τον Σιμίτη, έχει απορρίψει τους εκλεγμένους κυβερνήτες της χώρας με τους ψήφους του ελληνικού λαού? Πρέπει κάποτε να συσπυρωνόμεθα μπροστά στις δικές μας τις επιλογές, να υψωνόμεθα πάνω από τα πολιτικά μας διαφορές, τα πολιτικά μας πάθη και τα πολιτικά μας συμφέροντα. Πρέπει να καταλάβουν, και γι' αυτό μιλάω. Και μιλάω πιο πολύ σε όλο τον ελληνικό λαό, αλλά πιο πολύ στη διεθνή κοινή γνώμη. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που η εκπρόσωπος του ΠΚΚ ξαπλώνει σε όλο το χώρο, σε όλο τη γη, σε όλο τον κόσμο, δεν είναι η εικόνα του Σιμίτη ή του Πάγκαλου, είναι η εικόνα της Ελλάδας. Το μόνο που μας έχει απομείνει σήμερα είναι η τιμή μας. Και αυτή η τιμή αμφισβητείται. Η Ελλάδα θα φανεί στον Βραζιλιάνο, στον Κινέζο, στον Αυστραλό, στον Γερμανό, στον Γάλλο, σαν μια χώρα ποταπή η οποία πουλάει, ίσως και με τα αργύρια, τα 50 εκατομμύρια της προκήρυξης, πουλάει τους φιλοξενούμενους, τους εχθρούς του. Αυτό το πράγμα ποιος το δέχεται? Αυτή την ατιμία θέλω να δείξω από πάνω μου. Θέλω να καταγγείλω αυτή την πράξη. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρέπας ότι έχει μια ιστερία ανθεληνισμού. Μας πληρώνουν με ένα νόσημα που δεν το αξίζαμε. Εμείς φιλοξενήσαμε με μεγάλους κινδύνους. Βεβαίως πέσαμε σε παγίδες, κάναμε λάθη. Αλλά όμως όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Αυτό το απορρίπτω. Και καλώ όλους τους Έλληνες να συσπηρωθούμε όλοι μαζί γύρω από όλη την πολιτική ηγεσία. Καλώ όλη την πολιτική ηγεσία να καλύψει γύρω από την κυβέρνηση σημερινή. Διότι δεν βάλετε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι ώρα για να κάνουμε μικροκομματικές σκοπιμότητες και υπολογισμούς. Η Ελλάδα βάλετε αυτή τη στιγμή και είμαστε απολύτως μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Αυτή την έκκληση κάνω. Θεωρείτε, και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω. Θεωρείτε, κύριε Θοδωράκη, συνεπώς ότι και η στάση του ηγέτη των Κούρδων, δεδομένης της θέσης, της ελληνικής θέσης, ότι
δεν μπορεί και δεν πρέπει να δώσει άσυλο στον Ωτσαλάν τότε, για τότε μιλάω, γιατί θα εμπλακεί, το θέμα θα γίνει από διεθνές ελληνοτουρκικό. Θεωρείτε ότι η στάση των Κούρδων απέναντί μας ήταν αδιάφορη, να την πω επίως, για τα δικά... Αυτά όλα είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κεφάλαιο, έχω τις απόψεις μου, δεν τις έχω πει, δεν τις έχω εκφράσει, δεν συμμετέχω όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή κλπ. Έχω απόψεις. Και πιστεύω και εγώ ότι και ο Τσαλάν είχε ευθύνες και οι Κούρδοι είχαν. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη ζήτηση. Εγώ αισθάνομαι με τις κεραίες μου, με το ένστικτό μου, ότι αυτή τη στιγμή βάλεται η χώρα μας, η Ελλάδα μας χάνεται αυτή τη στιγμή. Και είμαστε τελείως μόνοι. Έχουμε τους Τούρκους στην μια μεριά μαζί με τους Αμερικάνους. Και τώρα έχουμε τη λάσπη επάνω μας όλοι μαζί. Δεν είναι εκτός το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Μόνη Δημοκρατία. Και αυτοί είναι μαζί. Όλοι κατηγορούμεθα μαζί. Δεν μπορούμε να πούμε, ας βγουν να πούνε ότι είναι προδότες η κυβέρνηση κλπ. Ας πούμε να το πούνε αυτό. Πού θα αντανακλάσει αυτό? Θα αντανακλάσει στην εσωτερική ζωή και στα κουκιά των ψηφοφόρων? Όχι. Στην Ελλάδα θα μείνει ένα στίγμα ανεξίτηλο στην Ελλάδα. Και γι' αυτό βγαίνω και διαμαρτύρω αυτή τη στιγμή. Και κάνω έκκληση σε όλους αυτή τη στιγμή για μια πατριωτική έξαρση. Κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, γιατί όπως βλέπετε είμαι πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Δευτέρα εξακολουθείτε. Δεν θέλω να πάω εκεί. Δεν θέλω να πάω εκεί. Όχι ότι σταματάω τον αγώνα για το δίκαιο των Κούρδων. Είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή προσπαθώ και με τον Αγγελόπουλο μαζί να διοργανώσουμε μια διεθνή επιτροπή για τη σωτηρία του Ωτσαλάν. Πάντοτε είμαστε στο πλευρό των αδικημένων. Οι Έλληνες πάντα ήταν μαζί με τα θύματα, ποτέ με τους θύτες. Και πάντα θα είμαστε μαζί με τον κουρδικό λαό που παλεύει για τα δικαιώματά του. Αλλά αυτό είναι άλλο και αυτό, και αυτό που είναι σήμερα είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Οι ίδιοι οι Κούρδοι που φελεξενήθηκαν σε αυτή τη χώρα με κίνδυνο της Ελλάδας να κατηγορούν την κυβέρνηση της Ελλάδας με τι δικαίωμα και να μας λένε ότι είμαστε μέλη μιας παγκόσμιας διεθνούς συνωμοσίας. Κύριε Θεοδωράκη, αυτό δεν το δέχομαι ποτέ για κανέναν Έλληνα. Εσείς ακούγοντας αυτή τη συνέντευξη βρήκατε κάποιο στοιχείο αποδείξεως αυτά που είπε? Ζητούσαν συνάδελφοι αποδείξεις? Βγαίνουν μπροστά στις ελληνικές κάμερες, στην ελληνική διεθνή κοινή γνώμη και λέει αυτές τις τρομερές ψυχοφαντίες, χωρένει ένα στοιχείο λέγοντας ότι έχουμε ψυχολογικές, λέει, εντυπώσεις και το ένα και το άλλο. Και να βγαίνουμε και να λέμε, ας πούμε, ότι εμείς οι Κούρδοι εκφράζουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τον ελληνικό λαό και η εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση δεν την εκφράζει. Μα εδώ η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν αμφισβητεί ότι η ελληνική κυβέρνηση, καλώς είναι η ελληνική κυβέρνηση. Και δεν ζητάει εκλογές. Και βγαίνουν οι Κούρδοι να αμφισβητήσουν αυτά. Πολύ καλά είπε ο κύριος Ρέπας ότι αυτά είναι ελληνικά προβλήματα. Και πρέπει να κάθουν να μάθουν οι Κούρδοι ότι εμείς δεν είμαστε ένας λαός λαπάς. Εμείς την ελευθερία αυτή και η δημοκρατία εδώ την κατακτήσαμε με ποταμούς αιμάτων και θυσιών. Εμείς πολεμήσαμε πραγματικά, δώσαμε στον πρώτο παγκόσμιο 500.000 νεκρούς. Σε εμφύλιους πολέμους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Είμαστε παρακοτοκραμισμένοι και αυτή τη δημοκρατία, αυτή την τιμή που έχουμε σε όλο τον κόσμο, κανείς δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει. Κανένας. Κύριε Θεοδωράκη, συνεπώς αποσύρατε την υποστήριξή σας από τη συναυλία της Δευτέρας? Βεβαίως, δεν μπορώ να συμμετάσχω, δεν έχω την ψυχική διάθεση αυτή τη στιγμή. Να μπορέσω να μιλήσω για ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή συκοφάντες. Μέσα στην ίδια τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωράκη, να σας ευχαριστώ για την χυμαρόδη παρέμβασή σας στο δελτίο. Παρακαλώ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Μίκη Θεοδωράκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, οι τρεις γυναίκες που συνόδευαν τον Ωτσαλάν πήγαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να καταθέσουν στους εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση. Την περασμένη νύχτα κατέθεται 5 ολόκληρες ώρες ο ταγματάρχης Σάββας Καλεντέρηδης. Η εισαγγελική επιχείρηση οργανώθηκε χθες το βράδυ για την ασφαλή μεταφορά στα δικαστήρια του ταγματάρχη της ΕΕΠ Σάββα Καλεντερίδη. Η ώρα είναι 3:20. Πριν από λίγα μόλις λεπτά, ο ταγματάρχης της ΕΕΠ, Σάββας Καλεντερίδης, φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα της εισαγγελίας για να μην γίνει αντιληπτός από τους δημοσιογράφους και τις τηλεοπτικές κάμερες. Κύριε Καλεντερίδη, για το περιεχόμενο της κατάστασης, πώς πιστεύετε ότι έπρεπε να παραμείνει στην Ελλάδα, Ωτσαλάν? Σας παρακαλώ, παιδιά. Τόσο η άφηξη όσο και η αναχώρησή του έγινε με τον ίδιο κινηματογραφικό τρόπο.
Γιώργο, πώς έγινε το αυτοκίνητο? Ο Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος θεωρείται μάρτυρας κλειδί. Λίγο μετά τις 9 περνούσε το κατόφλι της εισαγγελίας από την πίσω πόρτα, την ίδια ώρα που οι εισαγγελείς έδειξαν να ξαναχωρούν και δεν θα εξετάσουν κανένα άλλο μάρτυρα. Μόνο τα αναμένα φώτα προώθησαν την κατάθεση του ταγματάρχη της ΕΕΠ. Ο Σάββας Καλεντερίδης έμεινε στο εισαγγελικό γραφείο 5 ολόκληρες ώρες για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των εισαγγελέων που ερευνούν τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των μη πολιτικών προσώπων για την παράνομη είσοδο του Οτσαλάν στη χώρα μας. Το απόγευμα έφτασαν για να καταθέσουν στους εισαγγελείς οι τρεις Κούρδες συνεργάτηδες του Οτσαλάν. Όλες και τρεις θα καταθέσουν. Διαδοχικά καταθέτουν. Οι κλήσεις είναι νομότυπες και όλα είναι εντάξει. Θα συνδεθούμε τώρα αμέσως με τα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Ιωαννίου, μας πει όλα τα νεότερα. Νίκο, και πάλι καλησπέρα. Νομίζω ότι και οι τρεις κυρίες έχουν ήδη καταθέσει, έχουν ολοκληρώσει τις καταθέσεις τους. Είναι έτσι? Έχουν ολοκληρώσει τις καταθέσεις τους, ακριβώς, ναι. Άρχισαν στις 6 και 10, τελείωσαν στις 11 παρα 10. Περισσότερες από 4,5 ώρες χρειάστηκαν λοιπόν οι τρεις συνεργάτες του Αμπντουλάχ Οτσαλάν για να δώσουν πλήρες καταθέσεις στους τρεις εισαγγελείς που διενεργούν την προκαταρκτική εξέταση για την έκβαση της υπόθεσης Οτσαλάν. Έφυγαν συνοδευόμενες από τους δικηγόρους τους αλλά και από άνδρες της ασφάλειας στις 11 παρα 10, κάνοντας όμως κάποιες δηλώσεις, προσπαθώντας να αλλάξουν λίγο το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τις δηλώσεις που έκαναν στην συνέντευξη τύπου το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Να τις παρακολουθήσουμε. Έχουμε καταθέσει και οι τρεις. Yalnız burada belirtmek istediğim, dikkat çekmek istediğim bir konu var. Θέλω όμως, δεν θα σταθώ στο ζήτημα της κατάθεσης. Αυτό θα σας το αναφέρει ο κύριος εισαγγελέας. Bugün yaptığımız basın açıklamasını boşa çıkarmak, farklı yorumlamak isteyen çevreler var. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάποιο σημείο, στο ότι σήμερα, από ό,τι ενημερώθηκα, προσπάθησε να γίνει διαστρέβλωση των δηλώσεων μου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Bu basın toplantısının temel amaçlarından birisi, ilk başta da yaptığım gibi, Yunan halkına, dost halka, kardeş halka teşekkür etmekle başladı. Αυτή η συνέντευξη τύπου άρχισε με τις ευχαριστίες που απίθυνα προς τον αδελφό ελληνικό λαό. Çünkü kaderleri bir olan, aynı düşmandan büyük zorluklar, büyük ızdıraplar çeken iki halkız. Γιατί είμαστε δύο λαοί που η μοίρα μας είναι ίδια, είμαστε δύο λαοί που έχουμε μια σχέση ιστορική, που είμαστε, που αντιμετωπίζουμε τον ίδιο εχθρό. Son 20 gündür Yunanistan'da halkın serhıldanlar yaratması, Kürt halkı için, onunla dayanışmak için serhıldanlar yaratmasını, yaşatmasını biz izledik. Εμείς γίναμε μάρτυρες εδώ και 20 μέρες των εξεγέρσεων, θα μπορούσα να πω, και έτσι θα τις εξηγήσω, του ελληνικού λαού, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη αλληλεγγύη αυτού του λαού προς τον δικό μας, προς το κουρδικό λαό. Yunan halkıyla acılarımızı paylaştık biz bu süreçte. Εμείς μοιράσαμε τους πόνους μας με τον ελληνικό λαό. Ve hala bu acıyı paylaşmaya da devam ediyoruz. Και συνεχίζουμε αυτούς τους πόνους αλλά και τις θυσίες μας να τις μοιραζόμαστε με αυτό το λαό. Önderliğimizin kaçırılması ardından mahsur kaldığımız Nairobi'de bize sunan yine Yunan halkının ve Dışişleri Bakanının kendisi oldu, Sayın Papandreou. Μετά την απαγωγή του Προέδρου μας από το Nairobi, όταν εμείς εκεί εγκλωβιστήκαμε, αυτός ο οποίος στάθηκε αλληλέγγυος και μας στήριξε ήταν ο ελληνικός λαός, επίσης ο κύριος Παπανδρέου κατόπιν. Εγώ θέλω από εδώ για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τόσο τον ελληνικό λαό, όσο και τον κύριο Παπανδρέου για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να μας απεγκλωβίσει. Şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Biz hiçbir şekilde Yunan hükümetini suçlamadık. Benim Türkçe konuşmalarım hepsi yeniden gözden geçirilebilir. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν καταφέρθηκα ενάντια στο σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να επανελεχθεί από το κείμενο της συνέντευξης τύπου. Sadece 5 isim verdik. Σας δώσαμε 5 ονόματα. Günlerce biz 5 isimle birlikte yaşadık. Büyük acılar içerisinde. Εμείς
βιώσαμε τις προσπάθειες αυτών των πέντε ατόμων. Onlardan gelen baskıları yaşadık önderliğimizle birlikte. Εμείς βιώσαμε τις πιέσεις που δεχόμασταν από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτά τα πέντε ονόματα που αναφέραμε. Eğer bugün belli girişimler varsa bu hükümetin girişimleridir. Bu şahısların girişimleri değil. Olumlu girişimler. Και αν σήμερα υπάρχουν κάποιες απέναντί μας, οφείλονται σε κάποια άλλα άτομα και άτομα της κυβέρνησης και όχι σε αυτά τα πέντε άτομα που προαναφέραμε. Biz yaşadıklarımızı anlattık basına bugün. Εμείς σήμερα στη συνέντευξη τύπου είπαμε αυτά που περάσαμε, αυτά που ζήσαμε. Sanırım demokrasinin, insan haklarının, saygınlığının olduğu bir ortamda da kimse bizim doğruları Yunan halkına, kardeş halka iletmemiz önünde engel olamazdı. Και πιστεύουμε ότι κανένας δημοκράτης δεν θα πρέπει και δεν μπορεί να λογοκρίνει αυτά τα οποία λέει κάποιος άλλος. Sayın hükümet sözcüsüne de buradan bir taraftan saygılarımı iletirken. Επίσης, όσον αφορά τον εκπρόσωπο τύπου, εκφράζω το σεβασμό μου. Üzülerek şunu belirtmek istiyorum. Αλλά πολύ λυπημένα θέλω να του πω το εξής. Ne yazık ki ilk açıklamasıyla son açıklaması da Kürt halkı açısından gerçekten acı verici bir açıklama. Τόσο η πρώτη του δήλωση σχετικά με το ζήτημά μας, όσο και η τελευταία του δήλωση είναι δηλώσεις που προκαλούν πόνο στις καρδιές του λαού μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανθεληνική προπαγάνδα της τουρκικής ηγεσίας. Ούτε η έκθεση καταπέλτης του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία δεν φάνηκε να του στοεί. Ο Μπουλέντε Τζεβίτ επανέλαβε τις κατηγορίες ότι η Ελλάδα συντηρεί την τρομοκρατία και προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκράτες. Η τουρκική πλευρά συνεχίζει ακατάπαυστα τη μαύρη προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας. Η πολιτική ηγεσία της Άγκυρας εμένει στις κατηγορίες ότι η Ελλάδα συντηρεί την τρομοκρατία. Bu bağışlanacak bir davranış değildir. Yunanistan dediğim gibi Türkiye'yi bölme hevesine kapılan teröristlerin ve başka bazı teröristlerin başlıca barına ve eğitim merkezi haline gelmiştir. Bu bir insanlık suçudur. Bu konuda Yunan halkına duyduğunu umarım. Ο αρχηγός του τουρκικού γενικού επιτελείου, στρατηγός Χουσέιν Κιβρίκογλου, επιχείρησε να πείσει ότι δήθεν η Ελλάδα δεν έχει να πει τίποτα και δεν μπορεί να ξεφύγει από πουθενά. Ο δικηγόρος όμως των Ζαλάν, Αχμέτ Ζεγκί Οκτσόγλου, δήλωσε ότι και στη διάρκεια της συνομιλίας τους έκανε λόγο για κενιατική ανάμειξη στην παράδοσή του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σαμπάχ, ο Τζαλάν φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι η πρώην σύζυγός του είναι το πρόσωπο που ευθύνεται για τη δολοφονία το 1986 του τότε πρωθυπουργού της Σουηδίας, Ούλοφ Πάλμε. Την ίδια ώρα η Τουρκία σχεδιάζει την κατασκευή συγκροτήματος φυλακών με σύγχρονα μέσα παρακολούθησης αποκλειστικά για τον Κούρδο ηγέτη στον Ισέκι Ήμεραλι όπου κρατείται. Μόνο που οι προσπάθειές της δεν συνοδεύονται πάντα από καλοτυχία. Το πρωί φορτηγό με κατασκευαστικό υλικό που προσπαθούσε να μπει σε αρματαγωγό στα Μουδανιά για να περάσει στο Ήμεραλι έπεσε στη θάλασσα. Από το Παρίσι, η Ντανιέλ Μιντεράν σε συνέντευξή της στην Ιταλική εφημερίδα Ρεπούμπλικα κατήγγειλε την Ευρώπη για έλλειψη θάρρους απέναντι στην τρομερή και βάρβαρη, όπως την χαρακτήρισε, καταπίεση της Τουρκίας εις βάρος των Κουρδών. Κατέβη στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα για να διερευνήσει την καταγγελία. Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, διαπίστωσε πως οι φήμες ήσαν ψευδείς και αβάσιμες. Και η Ελλάδα δεν μετέφερε κανενός είδους τεχνογνωσία από να το πράξει. Σε διόρθωση της χθεσινής σκληρής αντίδρασής του όσο αφορά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να παραχωρήσει άσυλο στους συνεργάτες του Τσαλάν, προχώρησε πριν από λίγη ώρα το State Department. Απαντώντας σε ερώτηση της νέας ελληνικής τηλεόρασης, αξιωματούχος του State Department απάντησε με μια ολιγόλογη δήλωση από την οποία έχουν εξαλειφθεί οι αιχμές εναντίον της Ελλάδας για συμπάθεια προς τρομοκρατικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών δήλωσε τα εξής. Έχουμε κάνει σαφές ότι είμαστε σε θεμελιώδη διαφωνία με τον πρόσφατο χειρισμό από την ελληνική κυβέρνηση του θέματος ο Τσαλάν. Λυπούμεθα για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να παραχωρήσει άσυλο σε στενούς συνεργάτες του ο Τσαλάν. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον προειδοποίησε και πάλι ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να επέμβει αν οι σερβικές δυνάμεις πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις κατά των αλβανοφόνων του Κωσυφοπαίδιου. Διεθνείς παρατηρητές κατηγορούν το Βελιγράδι ότι συγκεντρώνει στρατό, άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα στα σύνορα με το Κωσυφοπαίδιο. Ανέφεραν ότι οι σερβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν καταιγισμό πυρών εναντίον ενός προπύργιου των αλβανοφόνων ανταρτών με αποτέλεσμα εκατοντάδες χωρικοί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Ο Μπιλ Κλίντον σε ομιλία του για την αμερικανική εξωτερική πολιτική επανέλαβε τις ανησυχίες της χώρας του για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει στα Βαλκάνια η συγκρούση στο Κασποπέδιο. And if he does not, NATO is prepared to act. Το ενδεχόμενο ανατοϊκών βομβαρδισμών πριν από την πραγματοποίηση του νέου γύρου συνομιλιών στις 15 Μαρτίου πάθαινε εκτό χθες και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Λάνα τονίζοντας ότι το ΝΑΤ επιτρέψει νέα σερβική επίθεση κατά των Αλβανοφόνων. Την ίδια ώρα η Αλβανία δηλώνει πρόθυμη να φιλοξενήσει τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο έδαφος της εάν η Συμμαχία επέμβει στην ταραγμένη σερβική επαρχία. Ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών, Πασκάλ Μήλο, κάλεσε με τηλεοπτικό διαγγελμά του τους Αλβανούς Κωσοβάρους που έχουν διασπαστεί με αφορμή το σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης να εκφράσουν μια κοινή άποψη. Χωρίς τέλος μοιάζει ο λευκός εφιάλτης στις Αυστριακές Άλπεις. Οι χιονοστιβάδες έχουν ήδη παρασύρει στο θάνατο 38 ανθρώπους, ενώ κάτοικοι και τουρίστες παραμένουν εχμάλωτοι του χιονιού. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Θάνα κατάλαβε πως ο κίνδυνος ήταν πια μακριά. Κατέφτασε βιαστικός για να δει το φως της ζωής. Και έτσι το ελικόπτερο το οποίο απομάκρυνε μια ετοιμόγενη από τον λευκό εφιάλτη προσγειώθηκε στο Τυρόλο με έναν επιπλέον επιβάτη. Το αγοράκι είναι υγιέστατο και η γέννησή του το μοναδικό ευτυχές γεγονός στο χρονικό της τραγωδίας. Σχεδόν κάθε μέρα τις δύο τελευταίες εβδομάδες χτυπούν χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις. Χωριά και χιονοδρομικά κέντρα βυθίστηκαν. Της προσέγγισης του πατριώτη Ναξάκη από την ΕΥΠ ή από ανθρώπους που ήταν στην ΕΥΠ και δεν το ξέρω Ναξάκης. Η διαδικασία της τιμένης λεμονόκουπας είναι γνωστή. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο να προσέχει και το κοινό και να προσέχουμε και οι δημοσιογράφοι, διότι νομίζω ότι θα βασίσουν στη γραμμή που πολύ προσπάθησε, μια πολύ γνωστή υπογραφία, μην πούμε συναδελφικά πράγματα, εκλογές έχουμε, που έλεγε ντρέπομαι για αυτούς που ντρέπονται. Θα μας απαγορέψουν και να ντρεπόμαστε σε λίγο. Mm. Μερικούς θα τους κάνουν γραφικούς, τους άλλους δημοσιογράφους θα τους φωνάξει η ΚΙΠ, μερικούς ακόμα θα αρχίσουν να τους μετράνε με άλλα μέτρα στην AGB σαν το κεφάλι του προκρούστη και σε λίγο αυτοί που θα λένε όχι σε αυτά που γίνονται θα τους φάει σιγά σιγά το μαύρο σκοτάδι. Ένα πράγμα δεν λογαριάσανε. Ότι η Ελλάδα ξέρει να φοράει μαύρα πανιά στα αγάλματά της. Και αυτή η εικόνα, αν θα πάει στο εξωτερικό, θα συγκλονίσει ακόμα και την οποιαδήποτε κυρία στη Γαλλία ή στη Γερμανία που θα κάθεται ως εστέτ ή ελίτ στην πολυθρόνα της. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και αυτό τρέμουνε. Κυρία Γανελή, επειδή έχουμε μεγάλη διαδρομή στα μέσα ενημέρωσης, εγώ έχω περάσει τα 30 χρόνια και δεν θέλω να πω για εσάς, γιατί είστε κυρία, να πω και ότι είστε πολύ παλιά συνάδελφος. 26 έχω. Μπράβο. Και έχω και δίπλα μου τον βετεράνο του ρεπορτάζ, τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, με τον οποίο γνωρίζομαι τουλάχιστον 34 χρόνια, 35. Θέλω να πω ότι έχουν περάσει πολλές στην Ελλάδα και σε άλλες περιόδους που θεωρούνται σκοτεινές. Σαν την εποχή των Ιρακιδών, Μπανταγιά, Τσουκάτου, ναι, ποτέ. Πάντα όλα αυτά, πάντα όλα αυτά γυρίζουν σε βάρος των δημιουργών τους. Και άλλες φορές θέλησαν να διώξουν δημοσιογράφους και άλλες εποχές θέλησαν να δημιουργήσουν μακαρθική ατμόσφαιρα. Αυτή είναι δεξιοτέχνες βέβαια, στη δυσφήμιση και στη λάσπη. Και στην πίεση, αν θέλετε, και στην απομάκρυνση επικίνδυνων ανθρώπων του τύπου από τα μέσα ενημέρωσης και στην AGB που λες εσύ και σε άλλα πράγματα. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουν, και το λέω και εγώ σε αυτή την έκτακτη εκπομπή πάνω σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις, η πίεση, λέει και η δική σας, θα γυρίσει θύελα. Να συνδέσω μια θα γυρίσει θύελα ό,τι και να κάνουν. Γιώργο μου, κλείνω να αφήσω τον αέρα και σε άλλους. Και σε ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Μόνο ένα ερώτημα. Κύριος Πάγκαλος, στον κύριο Χατζηνικολάου, είπε ότι ο κύριος Σταυρακάκης είχε συναντήσει στο παρελθόν κι άλλες φορές τον Ατσαλάν. Μάλιστα. Αυτό θα μας απαντήσει ποτέ κανείς υπό ποιαν ιδιότητα. Γιατί αν τον είχε συναντήσει με επίσημη ιδιότητα, τότε έχει δίκιο η Τουρκία ότι βοηθάμε το PKK. Εάν δεν τον είχε συναντήσει με επίσημη ιδιότητα, μήπως ήταν άλλο το αφεντικό του. Αυτό μήπως επιβεβαιώνει από μόνο του όσα είπε η Ντιλάν. Πότε ο Σταυρακάκης στο παρελθόν και γιατί δεν έχει διαψευστεί, συνάντησε τον Ατσαλάν. Ποιος τον έστειλε, πού, πότε και γιατί. Δεν είμαστε εισαγγελείς, οι δημοσιογράφοι θα κάνουν μονίμως ρητορικά ερωτήματα. Και ο κόσμος θα βαράει διαδηλώσεις και συναυλίες. Για να μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Ό,τι θες, αγόρι μου. Το περιοδικό σου, τον Έμεσης, κυκλοφορεί απρόσκοπτα. Όχι, δεν κυκλοφορεί απρόσκοπτα. Κάτσι, μπράβο. Ίσως επειδή
έχει εξώφυλλο το σημείο με Φέση και τίτλο «Το Φέση στο λαιμό σου». Ναι. Διότι είναι στο λαιμό του και δεν θα μπει με το ζόρι μου, ούτε στο δικό σου, ούτε στον παρισταμένον, ούτε σε όσον το λαιμό υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό σε συνέχεια αυτό που είπε ο Γιώργος. Και επειδή εγώ έχω περιοδικό που βγαίνει μια φορά το μήνα, ένα έγγραφο από τουρκική εφημερίδα, σας υπόσχομαι, αύριο το βράδυ θα βρίσκεται στο γραφείο και το δικό σου και του Γιώργου. Και θα δούμε τι λέγανε οι Τούρκοι στις 4 Φεβρουαρίου για όσα γίνανε τώρα. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι μέχρι πριν από λίγο είχαμε 8.208 τηλεφωνήματα φίλων τηλεθεατών που λένε ναι, πιστεύουμε όσα είπε η κυρία Ντιλάν. Ναι, είναι αληθής όλοι οι ισχυρισμοί της και όσα αφηγήθηκε. Όχι, δεν την πιστεύουμε, 1.216. 86% αυτών που τηλεφώνησαν πιστεύουν τις τρεις Κούρδες αγωνίες. Με κίνδυνο, όσους διώκονται, όσους υποφέρουν. Ο Πρωθυπουργός που έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο πλαίσιο των προσυνδριακών διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ στην Ομαρχιακή Επιτροπή Πειραιά, είπε ακόμη πως η κυβέρνηση παραμένει αταλάνταυτα προσανατολισμένη στη δημιουργία της ισχυρής Ελλάδος. Απέναντι στον εσμό όλων αυτών, οι οποίοι συκοφαντούν, οι οποίοι δήθεν με υπερπατριωτικούς λόγους καταδικάζουν την πολιτική μας, οι οποίοι δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν, εμείς θα κρατήσουμε ψηλά την προοπτική της Ελλάδας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εξάλλου, ο Πρωθυπουργός διέγραψε τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Μπαντουβά, ο οποίος υιοθέτησε πλήρως τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη τύπου η σύντροφος του Τσαλάν. Ο κ. Σημίτης γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Στην επιστολή φέρεται ανάμεσα στα άλλα να επισημαίνει ότι η συμπεριφορά του βουλευτή έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Στο μετριασμό εντωμεταξύ των εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν από τις χθεσινές δηλώσεις, προχώρησε η συνεργάτητα του Κούρδου ηγέτη. Στην προσπάθειά της να ανασκευάσει όσα έχει πει χθες, η κυρία Κιλίτσα ανέφερε αργότερα πώς παρεξηγήθηκαν τα όσα είπε. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν καταφέρθηκα ενάντια στο σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να επαναλεχθεί από το κείμενο της συνέντευξης τύπου. Χθες η κυρία Κιλίτς επανέλαβε τους ισχυρισμούς που έγιναν από την πλευρά του ΠΚΚ, αλλά χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία παρά τις επιμονείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η γραμματέας του Τσαλάν είχε κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση ότι έπαιξαν ενεργό ρόλο, όπως είπε, στην όλη υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Σιμίτης, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, ο τέος Υπουργός Εσωτερικών, ο τέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών συμμετείχαν στην ομάδα που έπαιξε ενεργό ρόλο για να γίνουν πράξη τα σχέδια των ΗΠΑ του Ισραήλ και της Τουρκίας που είχαν άμεση σχέση με τον ηγέτη μας. Καταλυτική ήταν η παρέμβαση του κ. Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος με δηλώσεις από το σπίτι του είπε πως η συνεργάτητα του Κούρδου ηγέτη διέπραξε το έγκλημα της αχαριστίας. Μη με εξόργησε. Πρώτα απ' όλα... Σάβα Καλεντερίδη με άγνωστες πτυχές της ζωής του και το μυστικό σχέδιο διαφυγής του ο Τσαλάν από την Κένια σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του απεσταλμένου του Sky. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Από ένα μήνα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου στην Κένια. Η έλλειψη εκτενούς και σε βάθος αναφοράς στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα βασανιστήρια και στις ταπεινώσεις που υφίστανται οι μειονότητες και ιδιαίτερα αυτές στην νοτιοανατολική περιοχή γειτονικής μας χώρας, δικαίως δημιούργησε αμηχανία στους Έλληνες και ξένους εκπροσώπους του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που παραβρέθηκαν στο Holiday Inn. Χθες τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέπας απάντησε με σκληρή γλώσσα στους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της ελληνικής κυβέρνησης στη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, γι' αυτό ποτέ δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους τους λαούς που καταπιέζονται. Η Ελλάδα, ως δημοκρατική χώρα, δεν θα σταματήσει ποτέ να δίνει το δικαίωμα σε πρόσωπα όπως η κυρία Κιλίτς να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, οι ψευδείς ισχυρισμοί, το ανθεληνικό παραλήρημα,
της κυρίας Κιλίτς με την πλήρη υιοθέτηση της πιο αισχρής τουρκικής προπαγάνδας. Δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Γι' αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος της. Καλούμε τους αλλογενείς προσλήτες που ζουν σε αυτή τη χώρα να τη σεβαστούν. Τη χώρα που τους φιλοξενεί και τους παρέχει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή. Και επίσης τους καλούμε να πάψουν να διεκδικούν ρόλους που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Στο ίδιο μήκος σχήματος με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα μάλιστα από την στάση που είχαν τηρήσει για τη σύλληψη του Ατσάλαν, επέκριναν δρυμύτατα τις δηλώσεις της κυρίας Κιλίτς. Αντίθετα, μερίδα της αντιπολίτευσης, ευθέωση ή εμέσως, υιοθετεί τα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, ασκώντας εντονότατη κριτική στην κυβέρνηση. Η κατηγορηματική απόρριψη, διατυπωμένη μάλιστα σε εξαιρετικά έντονο ύφος, χαρακτήρισε τις αντιδράσεις των μελών της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξή της η γραμματέας του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, Σεμσί Κιλίτς Ντιλάν. Και αυτό που συνέβη χθες είναι ένα παραήταν κακοστημένο και γι' αυτό ευτυχώς που παραήταν κακοστημένο για να μην αφήσει και άλλα σημάδια στην τραυματισμένη ήδη στον πατριωτισμό και τη συνείδησή μας, ψυχή μας. Η κυρία αυτή και όσοι συνεργάστηκαν μαζί της, είτε ομοεθνείς της, είτε μη. Σε αυτό το ύποπτο τουλάχιστον κατηγορητήριο δεν έχουν συνέστηση που έχουν οδηγήσει με τα λάθη τους τον λαό που τους έχει εμπιστευτεί τον αγώνα του και την υπόθεσή του. Λείπαμε γιατί μερικοί νόμισαν ότι μπορούν να παίξουν με την αξιοπρέπεια και το φιλότιμο του ελληνικού λαού. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της χώρας είναι πάρα πολύ σοβαρά, πολύπλοκα και πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη συνείδηση και της κατάστασης και της ευθύνης της. Ο ελληνικός λαός αντέδρασε ομόθυμα στους υπαινιγμούς της κυρίας Ντιλάν και η αντίδρασή του ήταν υγιής γιατί εξέφρασε και την εθνική του αξιοπρέπεια. Εξέφρασε με τρόπο και την αλληλεγγύη του απέναντι σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους επισήμαναν τις επιπτώσεις από τις κατηγορίες σε βάρος της χώρας μας που διατυπώθηκαν χθες από τη συνεργάτηδα του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Πάντως, διαφοροποίηση καταγράφηκε σε ό,τι αφορά την αποδοχή ή μη των καταγγελιών της Σεμσί Κιλίτς Ντιλάν. Στη συνέντευξη της συντρόφου του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν αναφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται η χώρα μας για συνωμοσία. Ωστόσο, ο Κώστας Καραμανλής πρόσθεσε «Αρνούμε, δεν θέλω να το πιστέψω» και ταυτόχρονα σημείωσε την ένοχη όπως τη χαρακτήρισε σιωπή της κυβέρνησης. Με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μάκης Κοψίδης, υιοθέτησε ουσιαστικά τα όσα ανέφερε η Σεμσί Κιλίτς στη χθεσινή συνέντευξή της, λέγοντας ότι επιβεβαιώνουν τα όσα έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση παρέδωσε τον ηγέτη ενός λαού που μάχεται για την ελευθερία του. Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος είμαστε λαός της υπερβολής. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρειάζεται σύνεση και υπευθυνότητα, προκειμένου όπως είπε να συμμαζέψουμε τώρα τα ασημάζευτα. Ο κύριος Μητσοτάκης εκτίμησε πάντως ότι η εξέλιξη της υπόθεσης ο Τσαλάν απέδειξε ότι ο Κώστας Σιμίτης δεν μπορεί να χειριστεί κρίσεις. Πριν από λίγο επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Αντώνης Σαμαράκης κάνοντας μια δήλωση για το θέμα. Λέει λοιπόν ότι την ώρα που τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται σχεδόν σε κάθε γωνιά της γης, την ίδια αυτή ώρα η Ελλάδα είναι θύμα άδικης, συκοφαντικής και γελίας επίθεσης από εχθρούς και συμμάχους. Και καταλήγει ο συγγραφέας ότι κανείς τρίτος δεν μπορεί να παραβιάζει την τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Παρά την διεθνή κατακραυγή για τις συνθήκες κράτησης του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, η Άγκυρα συνεχίζει απτόητη να αρνείται κάθε βοήθεια στους δικηγόρους του και να κατηγορεί καθημερινά την Ελλάδα για υποστήριξη του ΠΚΚ. Δράστες των φραστικών επιθέσεων ήταν πάλι ο Σουλεϊμάν Ντεμίρελ και ο Μπουλέντε Τσεβίτ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η ελεγχόμενη προπαγάνδα του τουρκικού τύπου που εμφανίζει τώρα τον Κούρδο ηγέτη να κατηγορεί την Ελλάδα ότι τον πρόδωσε. Ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμίρελ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας τη για υποστήριξη της τρομοκρατίας του ΠΚΚ. Ο Ντεμίρελ κάλεσε την Ελλάδα να κλείσει τα στρατόπεδα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούνται από το ΠΚΚ και να συλλάβει τους τρομοκράτες εις βάρος των οποίων υπάρχουν εντάλματα σύλληψης για να δικαστούν ή να εκδοθούν στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του,
ότι η Ελλάδα εκπαιδεύει, εξοπλίζει και παρέχει βοήθεια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος του ΠΚΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δηλώση του Τούρκου Πρωθυπουργού Μπουλέντε Τσεβίτ. Bu bağışlanacak bir davranış değildir. Yunanistan dediğim gibi Türkiye'yi bölme hevesine kapılan teröristlerin ve başka bazı teröristlerin başlıca barınağı ve eğitim merkezi haline gelmiştir. Bu bir insanlık suçudur. Bu konuda Yunan halkının da vicdan azabı duyduğunu umarım. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση και εναντίον του δικηγόρου του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, Αχμέτ Ζεκί Οκτσόγλου, ο οποίος παραιτήθηκε από συνήγορο του Κούρδου ηγέτη επειδή απειλείται η ζωή του και επειδή δεν του παρέχονται εγγυήσεις να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο Ετζεβίτ υποστήριξε ότι ο δικηγόρος παραιτήθηκε λόγω από. Ο Τσαλάν κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι συμμετείχε σε διεθνή συνωμοσία για την παράδοση του Κούρδου ηγέτη. Αποφεύγει την ουσία των κατηγοριών ο Πρωθυπουργός και κάνει λόγο για συκοφαντίες και επικίνδυνα παιχνίδια. Υιοθετεί τις καταγγελίες ο Κώστας Καραμαλής και καλεί τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί. Ανάσα στην κυβέρνηση από την παρέμβαση Θεοδωράκη. Διαστάσεις ιστερίας προσλαμβάνει το ανθεληνικό παραλήρημα της Τουρκίας. Κλιμακώνει θρασίτατα τις προκλήσεις η Άγκυρα. Απειλήσε και πάλι με πόλεμο την Ελλάδα ο Σουλεϊμάν Τεμιρέλ. Νέα επεισόδια στο δικαστικό θρίλερ για την υπόθεση Ωτσαλάν. Καταθέτει στον εισαγγελέα, ίσως και αύριο, ο Έλληνας πρέσβης του Ναϊρόμπι. Παρασκήνιο και ερωτηματικά στην πολύωρη κατάθεση των τριών γυναικών που συνόδευαν τον Κούρδο ηγέτη. Στις κάλπες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή των συνέδρων. Στον Πειραιά ψήφισε ο Κώστας Σιμίτης. Δεν πήρε μέρος στην κυκλοφορία ο Άκης Χατζόπουλος. Φωτιά παίρνουν από αύριο τα τιμολόγια του ΟΤΕ. Οι αστικές συνδιαλέξεις θα είναι ακριβότερες από τα τηλεφωνήματα στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα 28 Φεβρουαρίου και οι καταγγελίες των τριών συνεργατριών του Ωτσαλάν για συμμετοχή της Ελλάδας στη συνωμοσία που οδήγησε στη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη έριξαν πολύ βαριά σκιά στην πολιτική ζωή του τόπου και πυροδότησαν θύελλα αντιδράσεων. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, αποφεύγοντας την ουσία των καταγγελιών, μίλησε για συκοφαντίες και επικίνδυνα παιχνίδια πατριδοκαπήλων, ενώ έσπευσε να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον βουλευτή Κώστα Μπαντουβά. Ο Κώστας Καραμαλής από την Κρήτη κατηγόρησε την κυβέρνηση για ένοχη σιωπή στις κατηγορίες Ντιλάν και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί. Το χτύπημα στην κυβέρνηση από τη συνέδευση της Κούρδισσας, συνεργάτητας του Ωτσαλάν, ήταν βαρύ, όπως και οι κατηγορίες για συνωμοσία. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης ανέλαβε σήμερα να απαντήσει εξίσου σκληρά. Διέγραψε τον βουλευτή Κώστα Μπαντουβά που συνέβλεψε με τις απόψεις κυρίας Ντιλάν και χαρακτήρισε συκοφαντίες τα όσα υπόθηκαν από την ίδια στη συνέντευξη. Απέφυγε όμως να μπει στην ουσία των καταγγελιών. Δεν πρόκειται να παίξουμε τα παιχνίδια εκείνων οι οποίοι με παράνομες πράξεις προσπαθούν να μας εμπλέξουν σε αναμετρήσεις που θα έχουν αρνητική επίπτωση στην πορεία του τόπου. Απέναντι στον εσμό όλων αυτών οι οποίοι συκοφαντούν, οι οποίοι δήθεν με υπερπατριωτικούς λόγους καταδικάζουν την πολιτική μας, οι οποίοι δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν, εμείς θα κρατήσουμε ψηλά την προοπτική της Ελλάδας. Οι σκιές είναι πολλές και θα πλανώνται για πολύ καιρό ακόμα στην πολιτική μας ζωή. Οι κατηγορίες της κυρίας Ντιλάν προκάλεσαν ένα σοκ στην κοινή γνώμη. Μερικοί τις πιστεύουν, άλλοι όχι. Προσέφεραν όμως κάτι στον Πρωθυπουργό. Τη στήριξη όλων των κορυφαίων στελεχών. Πλην του Άκη Τσοχατζόπουλου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Σήμερα δεχόμαστε αγόγγιστα να μας κατηγορούν για διεθνή συνωμοσία άνθρωποι που προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε. Αυτό που συνέβη χτες είναι ένα παραήταν κακοστημένο και γι' αυτό ευτυχώς που παραήταν κακοστημένο για να μην αφήσει και άλλα σημάδια στην τραυματισμένη ήδη στον πατριωτισμό και τη συνείδησή μας, ψυχή μας. Όλων αυτών όμως προηγήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ. Η οργισμένη δήλωσή του έδωσε μία ανάσα στον Κώστα Σιμίτη και κινητοποίησε, όπως φαίνεται, την αμήχανη κυβέρνηση. Η ομιλία της κυρίας Ντιλάν ήταν από απόψεως πολιτικής ενός κινήματος μια πολιτική ανοησία. Χθες τη χαρακτήρισα πολιτική βλακεία.
ήταν τόσο μεγάλη και αγωνιώδης η κινητοποίηση της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να αναστρέψει το κλίμα που είχε διαμορφωθεί από τη συνέδευση, που βγήκαν και μίλησαν ακόμα και στελέχη τα οποία τόσο διάστημα σιωπούσαν. Να μην πέφτει κανείς μας στον πειρασμό της αξιοποίησης αυτή την ώρα πραγμάτων ελαφρά την καρδία και ελαφρά τη συνείδηση. Στην καλή λειτουργία μιας δημοκρατίας πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για να τιμήσουμε τους θεσμούς και τα πρόσωπα που επενδύονται σε αυτούς τους θεσμούς. Πώς αντέδρασαν όμως οι παραιτηθέντες υπουργοί στις κατηγορίες της κυρίας Ντιλάν? Ο Θόδωρος Πάγκαλος απέφυγε να απαντήσει. «Ό,τι έχω να πω θα το πω στην Εξεταστική Επιτροπή», είπε, και αναχώρησε για το Μιλάνο στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αμφισβητώ τις ενέργειές του και τους χειρισμούς του, αλλά ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε θα αμφισβητήσω την ηθική του υπόσταση. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας για τα καπρίτσια κάποιας κυρίας. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος μίλησε και ήταν η πρώτη φορά αφότου παραιτήθηκε. Αρκεί γι' αυτό μια μόνο φράση. Έπραξα το χρέος μου είτε πράττοντας είτε εισηγούμενος τα ορθά. Και η δική μου συνείδηση είστε εσείς που σας έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή και σας κοιτώ κατάματα. Αυτά και τέλος. Το μόνο θύμα σήμερα ήταν ο Κώστας Παντουβάς, τον οποίο διέγραψε ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωσή του ότι συμφωνεί με τα όσα είπε η κυρία Ντιλάν. Ο Κώστας Καραμαλής, υιοθετώντας τη δήλωση της συντρόφου του Ατσαλάν. Πρόεδρε, και αντιδράσεις προκάλεσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες η γραμματέας του Κουρδού ηγέτη. Η κυρία Σεμσή Κουλούτς κατήγγειλε με βαριές κουβέντες την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κωνστασιμίτη στη διεθνή συνωμοσία, όπως την αποκάλεσε, για την παράδοση του Ατσαλάν στα χέρια των Τούρκων. Ωστόσο, σε αυτή την πολύκρουτη συνέντευξη, πολλά υπόθηκαν με το όνομά τους, ενώ πολλά είναι και τα ερωτηματικά που έμειναν αναπάντητα. Η συνέντευξη ποταμός σε Ψικουλούτς, γνωστότερης ως Ντιλάν, προκάλεσε σαρωτικό κύμα αντιδράσεως στην κοινή γνώμη, που από τη μία άκουγε καταγγελίες για συνωμοσία και από την άλλη περίμενε, αλλά δεν είδε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα όσα υπόθηκαν. Ένα σημείο της συνέντευξης που πραγματικά προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η καταγγελία για προετοιμασία της συνωμοσίας, όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε η Ντιλάν πολύ καιρό πριν από τη σύλληψη ο Τσαλάν. Αφορά την επίσκεψη Πάγκαλου στην Κένια και ενός άλλου στελέχους της κυβέρνησης στις Σεϊχέλες. Ας παρακολουθήσουμε τι ακριβώς κατήγγειλε η γραμματέας του ΠΚΚ. Θεωρώ σκόπιμο να σας υπενθυμίσω ότι έγινε γνωστό πως ο τέος Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος πριν από 1,5 μήνα επισκέφθηκε την Κένια. Στο σημείο αυτό χρειάζεται ο φίλος ελληνικός λαός, εσείς οι εκπρόσωποι του τύπου, η πολιτική και η διεθνής κοινή γνώμη να διερευνήσουν τους σκοπούς της επίσκεψης Πάγκαλου στην Κένια. Επίσης πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι την ίδια περίοδο υπήρχε μία συνάντηση πολιτικών προσώπων στο νησί των Σεϊχελών. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι όλα αυτά ήταν ένα μέρος του παιχνιδιού και το άτομο που είχε αποστείλει εκεί η κυβέρνηση ενδεξαναγκάστηκε να επιστρέψει. Έως την Δευτέρα που ολοκληρώθηκε η συνωμοσία, αυτό το άτομο συνέχισε να μας παραπλανά. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών δια του εκπροσώπου τύπου δόθηκε σήμερα. Είναι αδιανόητο και πέρα από κάθε φαντασία να θεωρείται ότι ένα επίσημο ταξίδι που διοργανώθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και είχε ήδη ανακοινωθεί στους δημοσιογράφους από τον Μάιο του 1998 μπορεί να έχει σχέση με γεγονότα που ακολούθησαν πολύ αργότερα. Εντύπωση προκάλεσε και η καταγγελία της Ντιλάν πως ο Πρωθυπουργός μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΕΕΠ πήραν μέρος στη συνωμοσία για τη σύλληψη ο Τσαλάν. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Σιμίτης, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, ο τέος Υπουργός Εσωτερικών, ο τέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών συμμετείχαν στην ομάδα που έπαιξε ενεργό ρόλο για να γίνουν πράξη τα σχέδια των ΗΠΑ του Ισραήλ και της Τουρκίας που είχαν άμεση σχέση με τον ηγέτη μας. Όμως η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για όσα είπε χθες η Ντιλάν προκαλεί εντύπωση, αφού ακριβώς την ίδια καταγγελία είχε κάνει και από τον Ναϊρόμπι, μιλώντας στους απεσταλμένους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Ας θυμηθούμε τι είχε πει πριν από ακριβώς 10 ημέρες. Pangalos, Papadopoulos, Petralinikis, Stavrokakis.
Η Σεμψίκου Λούτς στήριξε την καταγγελία περί συνωμοσίας όχι μόνο στην απαγωγή και τη σύλληψη ο Τσαλάν, αλλά και στις εντολές, όπως είπε, που έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Έλληνα πρεσβευτή να εγκαταλείψει στην τύχη τους τους τέσσερις συνεργάτες του Κούρδου Προέδρου. Ο πρέσβης επικοινώνησε με την Αθήνα και ζήτησε πληροφορίες. Ο Πάγκαλος και ο Σιμίτης του έδωσαν εντολή να μας εγκαταλείψει εκεί και να επιστρέψει στο σπίτι του. Την ίδια καταγγελία είχε κάνει και στο Ναϊρόμπι, χωρίς να υπάρξει αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Avec la Grèce. C'était étonnant. Quand il a parlé avec les autorités en Grèce, ils ont dit, ils lui ont ordonné de nous abandonner quatre personnes qui nous étions ensemble sur place et retourner à l'ambassade. Για τη συνωμοσία και το πώς παγιδεύτηκε σύμφωνα πάντα με τη γραμματέα του ΠΚΚ ο πρόεδρός της, η Ντιλάν είχε πει στο Ναϊρόμπι. Tout ce que je sais depuis des jours que nous étions ici, il y avait toujours le coup de téléphone qui venait d'Athènes, du bureau de Monsieur Pangalos, Monsieur Pangalos direct, Monsieur Simitis, qui tout allait être prêt pour que nous pouvions rentrer tranquille vers l'Europe ou la destination que nous avons choisie. Για τον πρέσβη μας στην Κένια και τον Έλληνα αξιωματικό Σάβα Καλυτερίδη, η Ντιλάν είχε μόνο λόγια ευγνωμοσύνης να πει στο Ναϊρόμπι. Il n'a pas voulu entrer dans ce complot. Il ne nous a pas abandonné sur place. Σάβας et l'ambassadeur, nous sommes rentrés à l'ambassade. Χθες όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Έλληνα αξιωματικού και του πρεσβευτή μας, είπε: Όλα τα αντιληφθήκαμε από τη συμπεριφορά αυτών που ήταν εκεί, από τη συμπεριφορά του πρέσβη και του κυρίου Καλυτερίδη. Από την ψυχολογία τους, από το ύφος τους. Τα όσα κατήγγειλε η Σεμψίκου Λούτς προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Έτσι, αργά το βράδυ, όταν οι τρεις γυναίκες ολοκλήρωσαν την κατάθεσή τους στους αγγελείς, η γραμματέας του ΠΚΚ μίλησε για διαστρέβλωση του νοήματος των όσων κατήγγειλε. Τσαλάν καυτερίασαν το πρωί στη Βουλή μετά την δοξολογία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Παιδείας. Το κλίμα ήταν πολύ άσχημο για τον κύριο Μπαντουβά εδώ και αρκετές ημέρες. Αποκορύφωμα όμως ήταν, λένε κυβερνητικές πηγές, το γεγονός ότι σήμερα υιοθέτησε πλήρως τις χθεσινές καταγγελίες της κυρίας Ντιλάν. Αυτά που είπε η κυρία Ντιλάν, εάν είναι αληθή, και επιβεβαιώνονται ότι είναι αληθή και από τους άλλους, γιατί θα πρέπει να μας πειράξουν. Μας πειράζουν, διότι δεν περιμέναμε αυτήν τις ενέργειες και τον τρόπο σκέψεως και ενεργείας της ομάδας διαχείρισης του θέματος. Κυρία Ντιλάν, όμως ήταν σαφής. Είπε ότι ο Σιμίτης, ο Πάγκαλος κλπ. Δώσανε τον Τσαλάν. Μετήχαν σε μια συνωμοσία. Ναι, ακούστε να δείτε. Όσοι είναι υπεύθυνοι πρέπει να κριθούν, να κάνουν την αυτοκριτική τους και να κριθούν από το λαό. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι ενσυνείδητα κάνανε κάτι. Όμως είναι γεγονός ότι το κάνανε. Πού οφείλεται λοιπόν, ποιος είναι ο κριτικός παράγων αυτής τους της διαχείρισης του όλου θέματος. Η απάντηση του κυρίου Σιμίτη δια του κυρίου Ρέπα ήταν εκρηκτική. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, με την οποία του καθιστά γνωστό ότι ο βουλευτής κύριος Μπαντουβάς, λόγω των δηλώσεων και της εν γέννη στάσης του, δεν μπορεί να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ, έτσι λοιπόν πάβει να ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος. Από την Κρήτη, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο κύριος Καραμανλής. Υπηρεσίες στο Κουρδικό, ο εμπνευστής αυτής της συνέντευξης. Ή εμπνευστές, αν προτιμάτε. Ο πρόεδρος Ντεμίρελ χαρακτήρισε τα μέλη του ΠΚΚ ως τρομοκράτες και την Ελλάδα ως χώρα που υποθάλπτει την τρομοκρατία. Korunduğunun işareti mi? Ve şu gösteriyor ki Yunanistan yalnız bu değil, pek çok emareyle Yunanistan bu zatı korumuştur. Ve meydana çıkan gerçekler şudur ki Yunanistan'da kamplar vardır. Yunanistan bunlara silah vermiştir, para vermiştir, taktik vermiştir. Από τον περασμένο Σεπτέμβρη η Άγκυρα άλλαξε ριζικά την πολιτική της και συμπεριφέρεται πλέον ως τοπική υπερδύναμη που προτάσει την απειλή βίας για την επίτευξη των στόχων της.
Αρχικά απείλησε με πόλεμο τη Συρία και πέτυχε την έξοδο του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από τη Δαμασκό, που του πρόσφερε καταφύγιο και στρατιωτική βοήθεια για 15 ολόκληρα χρόνια. Νωρίτερα είχε απειλήσει την Κύπρο σε περίπτωση που εγκαθίστατο στο νησί η πύραυλη S-300, όμως στη συνέχεια διατύπωσε αντιρρήσεις ακόμα και για την εγκατάστασή τους επί ελληνικού εδάφους στην Κρήτη. Τώρα απειλεί και πάλι την Ελλάδα, στηριγμένο σε ανυπόστατες κατηγορίες σε ένα πρωτοφανές για αρχηγό του κράτους πολεμικό τελείριο. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να σύρει την Ελλάδα σε διάλογο εφόλης της ύλης για το Αιγαίο και μπορεί να δημιουργήσει για αυτό το σκοπό ακόμα και θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ευνοϊκή για αυτή συγκυρία λόγω της εμπλοκής μας στο θέμα Ωτσαλάν και προχωράει σε διεθνή εκστρατεία κατά συκοφάντησης της χώρας μας. I personally hope that the EU member countries will be very cautious because it will be very difficult for any EU member country to defend what support has been given to terrorism by one of its own member countries. Όμως η Άγκυρα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την κατάσταση και στο εσωτερικό της. Ετοιμάζει να εγκαταστήσει χιλιάδες Τούρκους επίκους στα καμένα από το στρατό κουρδικά χωριά και να μεταβάλει 15 εκατομμύρια Κούρδους σε εσωτερικούς μετανάστες. As these parts of Turkey are economically and socially developed, peace will prevail and terrorists of any kind will not find any suitable atmosphere for their activities. Στον πόλεμο της προπαγάνδας, μετά το οργισμένο πλήθος που τρομοκρατούσε τους δικηγόρους του Ωτσαλάν, πήραν σήμερα τη σκυτάλη οι Τούρκοι συγγενείς των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τους Κούρδους αντάρτες. Το πλήθος στην οικοβάθρα των Μουδανιών σταμάτησε να φωνάζει συνθήματα μίσους μόνο κάποια στιγμή που ένα φορτηγό έπεσε στη θάλασσα την ώρα που επιβιβαζόταν σε οχηματαγωγό με προορισμό το Ήμραλι. Όλα φαίνεται πως έρχονται στο φως από την τουρκική τηλεόραση. Αυτό που δεν μεταδίδεται, αλλά υπάρχει, είναι οι χιλιάδες Κούρδοι άμαχοι που έπεσαν θύματα εθνικής κάθαρσης από τον τουρκικό στρατό, τα εκατομμύρια των Κούρδων προσφύγων, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρωτοφανή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Αν και η Άγκυρα έχει δέσμιο στα χέρια της τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, αυτή η επιτυχία μπορεί μακροπρόθεσμα να γίνει μπούμεραν. Το βάρβαρο πρόσωπο της Τουρκίας δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Έκρηξη αγανάκτησης από το Μήκητο. Κατά τη γνώμη μου δεν θίγουν την Ελλάδα. Δημιουργούν όμως ένα θέμα αξιοπιστίας για τους μαχητές της κουρδικής ανεξαρτησίας. Στην υπόθεση του Τσαλάν αναφέρθηκε και η Δήμητρα Παπανδρέου, η οποία συνέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης με εκείνους του Ανδρέα Παπανδρέου στο θέμα των Παλαιστινίων. Οι μεγάλοι ηγέτες φαίνονται στα δύσκολα. Και θα σας θυμίσω μια αντίστοιχη εποχή, ο τότε τρομοκράτης Γιασέρ Αραφάτ, με τι κόστος ο Ανδρέας Παπανδρέου χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Αν θέλετε ήταν και μόνος στην Ευρώπη και σήμερα ο Γιασέρ Αραφάτ βρίσκεται να είναι πρόεδρος του Παλαιστινιακού λαού και εγγυητής της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Οι γραμματέας του Ωτσαλάν και οι άλλες δύο συνεργάτηδες του Κούρδου ηγέτη εγκατέλειψαν το μεσημέρι το ξενοδοχείο που φιλοξενούνταν και αποφάσισαν να διαμείνουν πλέον σε φιλικό του σπίτι με δική τους ευθύνη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πάντως ότι θα συνεχίσει να τους παρέχει αστυνομική προστασία. Χθες και οι τρεις κατέθεταν επί ώρες στον εισαγγελέα για τα όσα συνέβησαν στην ελληνική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι. Με τη σκέψη του φυλακισμένου ηγέτη τους να σκιάζει τα πρόσωπά τους, οι τρεις συνεργάτηδες του Ωτσαλάν αναχώρησαν το μεσημέρι από το ξενοδοχείο που έμεναν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ευχαριστούμε πολύ τους που μπορούσαμε να μείνουμε εδώ και πολύ ευχαριστούμε. Ήταν καλά εδώ. Οι τρεις Κούρδες με δική τους επιλογή ζήτησαν να φύγουν από το ξενοδοχείο και θα μείνουν όλες μαζί σε φιλικό τους σπίτι. Όμως για λόγους ασφαλείας δεν αποκάλυψαν τη διεύθυνση της νέας κατοικίας τους. Ζήτησαν να μην υπάρχει. Λίγο πριν αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο, οι τρεις συντρόφισσες του ηγέτη του ΠΚΚ υπέγραψαν ένα έγγραφο με το οποίο δηλώνουν ότι οι ίδιες ζήτησαν να φύγουν και να μείνουν σε σπίτι της επιλογής τους. Πάντως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δήλωσε ότι θα έχουν αστυνομικούς για προστασία. Από εκεί και πέρα θα θέλουν και για να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν, να εγκατασταθούν σε δική τους οικογένεια. Τα
20 bin kişinin mi ölmesi günahtır. Ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμα ότι η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση αυτοάμυνας. Η Τουρκία, είπε, θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για την αυτοάμυνά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ισμαήλ Τζεμ υποστήριξε ότι η Δυτική Ευρώπη είναι υπόλογη γιατί, όπως είπε, χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στην Άγκυρα. Αναφερόμενος δηλαδή στην παροχή ασύλου από την Ελλάδα στις τρεις συνεργάτηδες του Κουρδιγέτη. Την ίδια ώρα ο τουρκικός στρατός έχει εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση στα βουνά της νοτιοανατολικής Τουρκίας, πετώντας προκηρύξεις στους αντάρτες του PKK. Η Άγκυρα ελπίζει ότι έτσι θα πείσει τους αντάρτες να παραδώσουν τα όπλα. Την ίδια ώρα όμως διευρύνεται το κίνημα συμπαράστασης προς τον Κούρδο ηγέτη Αμπντουλάχ Ωτσαλάν σε όλη την Ευρώπη. Περίπου 5.000 Κούρδοι πραγματοποίησαν μεγάλη διαδήλωση στην Ζυρίχη καίγοντας τουρκικές και αμερικανικές σημαίες. Η ειρηνική πορεία στο κέντρο του Παρισιού πραγματοποίησαν επίσης 3.000 Κούρδοι, ζητώντας την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Η κυβέρνηση αντιδρά ψύχρεμα στις συνεχώς αυξανόμενες το τελευταίο 24ωρο τουρκικές προκλήσεις, επισημένοντας όμως ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η Ελλάδα έχει τις δυνάμεις και τα μέσα να αντιμετωπίσει κάθε επιβουλή. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία κάνει τα πάντα προκειμένου να κατασκευάσει έναν εξωτερικό εχθρό, την Ελλάδα, ώστε έτσι να αποφύγει να αναλάβει τις ευθύνες της. Να αντιμετωπίσει δηλαδή και να λύσει το κουρδικό πρόβλημα. Όσο και αν το επιχειρεί η τουρκική προπαγάνδα, δεν θα επιτύχει. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει δώσει εντολή σε όλες τις μονάδες για αυξανόμενα μέτρα επαγρύπνησης. Τα μέτρα αφορούν κυρίως μονάδες των ακρατικών νησιών και του Εύρου. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι οι προκλήσεις των Τούρκων προς το παρόν τουλάχιστον παραμένουν σε φραστικό επίπεδο, αφού ούτε μαχητικά αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας έχουν μετασταθμεύσει σε αεροδρόμια της Σμύρνης, ούτε έχει παρατηρηθεί η ενίσχυση συνοριακών τους μονάδων. Ωστόσο και ο Υπουργός Άμυνας σε κατηδίαν συζητήσεις του τις τελευταίες ημέρες δεν κρύβει την ανησυχία του για την εκδήλωση κάποιου θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο ή κάποιας προβοκάτσιας, επισημένοντας όμως ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην Άγκυρα να μας παρασύρει στο παιχνίδι των προκλήσεων και στη δημιουργία πολεμικού κλίματος. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι κατηγορίες της σύντροφου του Ωτσαλάν, της Ντιλάν, ότι οι Έλληνες πολιτικοί παρέδωσαν τον Κούρδο ηγέτη στα χέρια της Άγκυρας. Με νεότερες δηλώσεις της εμφανίστηκε απολογητική απέναντι του ελληνικού λαού, όμως δείχνει να επιμένει στις βαριές κατηγορίες. Αποκαλυπτικά είναι τα δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων για το ρόλο της Ντιλάν στην οργάνωση του PKK. Με ένα καθυστερημένο ευχαριστώ για το άσυλο και την φιλοξενία, οι τρεις Κούρδισσες συντρόφισσες του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν αποχώρησαν το μεσημέρι από κεντρικό ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει μετά την επιστροφή τους προχτές τη νύχτα από το Ναϊρόμπι. Ευχαριστούμε πολύ τους που μπορούσαμε να μένουμε εδώ και πολύ ευχαριστούμε. Ήταν καλά εδώ. Γιατί δεν μας είχαν φύγει από το ξενοδοχείο? Είναι το καλύτερο για μας. Γιατί? Πιστεύετε ότι κινδυνεύετε από κάτι? Κινδυνεύετε, πιστεύετε. Οι τρεις συντρόφισσες του Κούρδου ηγέτη, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η χθεσινή συνέντευξη της Ελσίκη Λίτς, ζήτησαν έξω από τα δικαστήρια όπου κατέθεσαν χθες βράδυ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, επέμειναν όμως στα όσα κατήγγειλαν για τα πέντε κυβερνητικά στελέχη. Εγώ θέλω από εδώ για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τόσο τον ελληνικό λαό, όσο και τον κύριο Παπαντρέου για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να μας απεγκλωβίσει. Σου κονία δεν δικά τσεκμέκ στιόρουν, μπις εις πύρ σεκίλδε Ιουνάν Ικουμέτινε στους Σλαμαντεκ. Πενιμ Τουρκσε κονουσμαλάρμ νέψη γέννηταν γιοζδάν γεσίρλε πιλνες. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν καταφέρθηκα στο ενάντια. Αγγελάρι τσέρισιντε. Εμείς βιώσαμε τις προσπάθειες αυτών των πέντε ατόμων. Onlardan gelen baskıları yaşadık, önderliğimizle birlikte. Εμείς βιώσαμε τις πιέσεις που δεχόμασταν από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτά τα πέντε ονόματα που αναφέραμε. Και αν σήμερα υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες θετικές απέναντί μας, οφείλονται σε κάποια άλλα άτομα και άτομα της κυβέρνησης και όχι σε αυτά τα πέντε άτομα που προαναφέραμε. Για αυτές οι κουβέντες δηλώνουν κάποια αχαριστία. Αλήθεια είπανε. Η κυβέρνηση είπαμε ότι κάνανε πολλά λάθη. Για τη χώρα με κακοφάνηκε που πάνε. Κατηγόρησαν την Ελλάδα. Τους φέρανε εδώ πέρα, τους κουβαλήσαν και έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε τα ξένα προβλήματα. Καθένα να πάει στο μέρος του. Ό,τι και να είπαν, συγχωρεμένες είναι. Διότι και εμείς, εάν είμαστε, μπορεί να λέγαμε πολλά περισσότερα. Φως στο ρόλο που διαδραματίζει στο εσωτερικό του PKK, η Ντιλάν ρίχνει η εφημερίδα Corriere della Sera, λίγο μετά την αποχώρηση του Ωτσαλάν από τη Ρώμη.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Ντιλάν είχε αναλάβει να οργανώσει στο εσωτερικό του ΠΚΚ ένα σκληρό πυρήνα για τον έλεγχο των διαφωνούντων προς τον Ωτσαλάν. Ο ηγέτης του ΠΚΚ μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, είπε: «Εάν κάποιος αμφισβητήσει τις διαταγές μου και μου αντιπαρατεθεί, πρέπει να εξοντωθεί». Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών συνεχίζει το ρεπορτάζ της Corriere della Sera. Ανετέθη σε δύο άτομα πλήρους εμπιστοσύνης στην Ντιλάν, μία βετεράνο του Αντάρτικου που πέρασε μετά σε διπλωματικά καθήκοντα στη Γαλλία και η οποία δημιούργησε ένα εσωτερικό μηχανισμό ασφαλείας προκειμένου να πλήξει τους εχθρούς. Μαζί με αυτή μπήκε στο παιχνίδι και ένα άλλο γεράκι, ο Αχμέτ Ακτάς. Το εσωτερικό ξεκαθάρισμα άρχισε από την Ελβετία, μετά στη Γερμανία και ως πρώτος εσωτερικός εχθρός φιγουράρει ο Αλί Ακπάμπα, πρώην μέλος του εξόριστου Κουρδικού Κοινοβουλίου. Παρατράγουδα πριν από την αυριανή συναυλία συμπαράστασης στους Κούρδους προκάλεσαν οι δηλώσεις της Ντιλάν και οι αντιδράσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Κι άλλοι καλλιτέχνες ενοχλήθηκαν και συνάδουν με το μεγάλο μουσικό συνθέτη. Ο Μίκης Θεοδωράκης τάραξε και πάλι τα νερά. Με τη δήλωση αποχής του από την αυριανή συναυλία συμπαράστασης στους Κούρδους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καταγγελίες Ντιλάν, πυροδότησε αλυσίδα αντιδράσεων. Ο διαγραφής βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Μπαντουβάς, επετέθη με δρυμύτητα κατά του δημοφιλούς μουσικοσυνθέτη λίγο πριν να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Όταν λοιπόν το έθνος αντιμετώπιζε το πρόβλημα των ίμια και των γκρίζων ζωνών, ο Θεοδωράκης θεώρησε η άποψή του. Μπορεί να είναι και σωστή, για να είναι δική μου λαθασμένη. Ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό σοβινισμό ήταν να κάνουμε κοινές καλλιτεχνικές εμφανίσεις για να περνάει έξω ότι οι Τούρκοι εξακολουθούν να είναι αγαπητοί στον λαό και ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πέραν τούτου, είναι από αυτούς που ευραβεύσαμε το περίφημο βραβείο Μπεξί, το οποίο, όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτείται από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας από τη ΜΙΤ και έχουμε την αφέλεια να πιστεύουμε ότι το κάνουν διότι θέλουν να μας τιμήσουν. Ωραία. Δεν είναι λοιπόν εθνικά, δεν είναι, αν θέλετε, για την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να είναι πιστική θέση του κυρίου Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θέλησε να απαντήσει στον κύριο Μπαντουβά ή να εμπλακεί σε διάλογο με όσους αντιδρούν στην απόφασή του. Η κίνηση του...